Τέλη Ιουλίου του 2015 με αρχές Αυγούστου στο Ισραήλ συνέβηκαν δύο γεγονότα, το ένα ακριβώς μετά το άλλο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως αφορμή για ένα κύμα, ένα τεράστιο κύμα μίσους και υποκρισίας. Πρώτα απ' όλα, την 5η 29 Ιουλίου του 2015 ήταν παραμονές της εβραϊκής γιορτής του Τού Βεάβ, 15 του Αβ, του εβραϊκού μήνα Αβ, όπου στον εβραϊσμό γιορτάζουμε την γιορτή της αγάπης, όχι την γιορτή της αγάπης όπως θεωρούν κάποιοι αφομοιωμένοι, αλλά την γιορτή που συμβολίζει την αγάπη ανάμεσα στο εβραϊκό ανδρόγυνο. Πρόκειται για την γιορτή που συμβολίζει την εβραϊκή οικογένεια. Ακριβώς λοιπόν την Άγια αυτήν ημέρα διάλεξαν διάφορες ακροαριστερές οργανώσεις να προσφέρουν ως την ημέρα του λεγόμενου Gay Parade, δηλαδή αυτό που λένε διαδήλωση των ομοφιλόφιλων ή την υπερήφανη και καλά διαδήλωση, να γίνει μέσα στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ. Και ακριβώς την ημέρα του Τού Βεάβ, 15 του Αβ, την Άγια αυτή την εβραϊκή ημέρα της εβραϊκής γιορτής αγάπης και εβραϊκής οικογένειας, και ακριβώς μέσα στην Άγια Ιερουσαλήμ, η οποία κατοικείται από, στην πλειοψηφία της από Ορθόδοξους Εβραίους, όπως και από πιστούς μουσουλμάνους. Όλοι ξέραν ότι πρόκειται για μία προβοκάτσια και όλοι ξέρανε ότι με αυτόν τον τρόπο κάποιοι προκαλούν ανεπανόρθωτα. Δυστυχώς, πριν μερικά χρόνια, ένας θρησκευόμενος Εβραίος, όχι Ραβίνος όπως κάποιοι θέλουν να λένε, ούλτρα-ορθόδοξος βέβαια Εβραίος, ψυχασθενής, με ψυχολογικά βαριά προβλήματα, είχε σε μία παρόμοια διαδήλωση ομοφιλόφιλων στην Ιερουσαλήμ, πάλι όταν είχαν δημιουργηθεί διάφορες τέτοιες προβοκατόρικες κινήσεις, είχε έρθει και είχε μαχαιρώσει και τραυματίσει κάποιους ομοφιλόφιλους. Ο συγκεκριμένος ψυχασθενής, όπως του άξιζε, συνελήφθη και κλείστηκε για αρκετά χρόνια στις Ισραηλινές φυλακές. Ελάτε όμως που 3 εβδομάδες πιο πριν ξαφνικά απελευθερώθηκε. Και όχι μόνο απελευθερώθηκε, αλλά ήρθε σε αυτήν την διαδήλωση των ομοφιλόφιλων και πάλι στην Ιερουσαλήμ. Το ίδιο ακριβώς άτομο. Το ίδιο ψυχασθενής προβληματικό άτομο. Και η αστυνομία Ισραηλινή δεν το πήρε χαμπάρι. Οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ δεν το πήραν χαμπάρι. Και δυστυχώς το άτομο αυτό ξαναμαχαίρωσε ομοφιλόφιλους, τραυματίζοντας 6 και σκοτώνοντας μια νεαρή 16χρονη κοπέλα, αιωνία της η μνήμη. Όλο αυτό το φιάσκο όμως δείχνει ότι κάποιοι ίσως το είχαν σκηνοθετήσει από πιο πριν. Να διαλέξουν ακριβώς την ημέρα, να διαλέξουν ακριβώς τον τόπο που να γίνει η προβοκάτσια και να φέρουν κάποιοι ίσως λέω, το συγκεκριμένο ψυχασθενή δολοφόνο στο μέρος του εγκλήματος. Όλα δούλεψαν ρολόι, δυστυχώς. Δεν τελείωσαν μερικές ώρες μετέπειτα, μέσα στην ίδια ημέρα και προς τα ξημερώματα σε μία περιοχή Αράβων, σε ένα χωριό Αράβων που λέγεται Ντούμα, όπου εκεί πέρα είναι γνωστό ότι υπάρχουν δύο αραβικές οικογένειες που έχουν βεντέτα η μία με την άλλη, ξαφνικά πυρπολείται ένα αραβικό σπίτι. Κάποιος έριξε μία μολότοφ, έπιασε φωτιά το σπίτι, κάποιοι έγραψαν απ' έξω
Στα εβραϊκά το σύνθημα νεκαμά εκδίκηση με έναν αρκετά τρόπο που φαίνεται σαν να έχει γράψει κάποιος αραβικά, δηλαδή πρόκειται για εβραϊκά αλλά με τρόπο αραβικό. Και επίσης κάποιος έγραψε ένα άσχετο σύνθημα του χασιδικού κινήματος του Χαμπάντ για την έλευση του Μεσσία. Και ξαφνικά, εκεί πέρα δυστυχώς, κάηκε ένα μωρό ενός χρόνου από την πυρκαγιά. Και ξαφνικά ξέσπασε όλος ο κόσμος σε μία κρίση τεράστια πόνου, θλίψης, υποκρισίας. Και ναι, λέμε υποκρισίας και τώρα εξηγούμαστε. Ξαφνικά όλους τους πόνεσε που χάθηκε ένα μωρό. Ένα μωρό Αράβων. Ενός χρόνου. 18 μηνών κάποιοι λένε. Ξαφνικά κάποιος τους πόνεσε που σκοτώθηκε μία κοπέλα 16χρονη Εβραία στην ομοφιλοφιλική παρέλαση. Αλλά εδώ ερχόμαστε και λέμε τα εξής. Και εδώ πέρα θέλω να είμαι απόλυτα αληθινός και ειλικρινής με όλους, γιατί υπάρχουν διάφοροι εκεί έξω συκοφάντες που περιμένουν να χτυπήσουν. Πρώτα απ' όλα, το να έρθει ένας Εβραίος θρησκευόμενος, ψυχασθενής, να σκοτώσει έναν άλλον Εβραίο, όσο αμαρτωλός και αν είναι αυτός, σύμφωνα με τον Ιουδαϊσμό, αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται, πόσο μάλλον σήμερα που δεν έχουμε το ανώτατο δικαστήριο του Σοχεντρίν που αποφασίζει για θέματα ζωής και θανάτου. Ένα αυτό. Και φυσικά αυτός ο ψυχασθενής θρησκευόμενος Εβραίος, ο ουλτραορθόδοξος, όπως λένε Χαριντή, Εβραίος που μαχαίρωσε και σκότωσε τελικά τη 16χρονη αυτή κοπέλα, είναι ένας ψυχασθενής εγκληματίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι έχουν το δικαίωμα να έρχονται και να λένε ότι όλοι οι θρησκευόμενοι και όλοι οι ουλτραορθόδοξοι και όλοι οι μοντέρνοι ορθόδοξοι Εβραίοι είναι δολοφόνοι. Και όποιοι το κάνουν αυτό είναι φοβεροί ρατσιστές εναντίον των θρησκευόμενων Εβραίων. Και αν είναι Εβραίοι, είναι Εβραιοαντισημίτες. Ένα αυτό. Δεύτερο, όσον αφορά το μωρό. Το μωρό. Ήρθαν λέει και πέταξαν λέει Μολότοφ. Ακόμα δεν έχει αποδειχτεί ποιος πέταξε τη Μολότοφ. Και υπάρχει και μεγάλη περίπτωση να το έχουν κάνει οι Εβραίοι ή και να ψάξουν να βρουν Εβραίους που να το έχουν κάνει. Γιατί η ακροαριστερά του Ισραήλ βράζει το αίμα της να βρει και να ρίξει τις ευθύνες επάνω στους τρίσκους και δεξιούς Εβραίους. Αλλά και πάλι, ήρθαν κάποιοι και πετάξαν τη Μολότοφ. Χωρίς να ξέρουν ακριβώς ότι υπάρχει μωρό μέσα κτλ. Θα πούμε ότι είναι μια λανθασμένη εγκληματική πράξη. Ναι, οκ. Αλλά για να δούμε προς τους υποκριτές αυτούς που φωνάζουν και ορίονται και κλαίνε και θλίβονται σήμερα, για αυτό το μωρό. Οκ. Θλίβεστε για αυτό το μωρό, κανένα πρόβλημα. Πού ήσασταν όμως, αγαπητοί κύριοι, όταν μέχρι τώρα, μόνο πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, έχουν σκοτωθεί 177 Ισραηλινά παιδιά, Εβραίοι και Άραβες, από τα χέρια της Αραβικής Τρομοκρατίας. Πού ήσασταν κύριοι? Πού ήσασταν κύριοι Ζαν Κοέν όταν δολοφονήθηκε από αραβικό χέρι ο Λέο Αλεξάνδρ Σέντλερ, ηλικίας 5 χρονών, Εβραιόπουλο? Πού ήσασταν κύριε Ιάκωβε Σιμπή όταν δολοφονήθηκε ο Γκάμπριελ Σέντλερ, ηλικίας 3 χρονών, Εβραιόπουλο από αραβικό χέρι στο Ισραήλ? Πού ήσασταν κύριε Ζαν Κοέν όταν δολοφονήθηκε ο Ελάντ Φόγκελ, ηλικίας 14 χρονών, από Άραβα που τον έσφαξε στον ύπνο του? Αυτό για την οικογένειά του, όπως θα δούμε. Πού ήσασταν κύριε Σιμπή Ιάκωβε όταν δολοφονήθηκε η Αντάς Φόγκελ μόλις ενός χρόνου, όπου ο Άραβας τρομοκράτης της έκοψε το κεφάλι?
Πού ήσασταν, κύριε Ζαν Κοέν, όταν δολοφονήθηκε ο Ιωάβ Φόγγελ, ηλικίας 10 χρόνων, επίσης από τον Άραβα τρομοκράτη, από τους δύο αυτούς Άραβες φωνιάδες και υπανθρώπους που μπήκανε στον εβραϊκό οικισμό οι Ταμάρκες, σκότωσαν την εβραϊκή οικογένεια Φόγγελ. Φυσικά θα μου πείτε, θρησκευόμενοι Εβραίοι έπικοι ήταν αυτοί, τους αξίζει. Παρακάτω. Πού ήσασταν, κύριε Ιακώβ Σιμπή, και κοινή γνώμη, όταν δολοφονήθηκε ο Γιόναταν Πάλμερ, ηλικίας 1 χρόνου, από αραβική πέτρα που του πορτοποίησε το κεφάλι. Εβραίος έπικος και αυτός, φυσικά, φυσικά. Πού ήσασταν, κύριε Ζαν Κοέν, όταν δολοφονήθηκε ο Λιωρίν Κανίβ, ηλικίας 3 χρονών, από αραβικό χέρι. Πού ήσασταν, κύριε Ιακώβ Σιμπή, όταν δολοφονήθηκε ο Σακέτα Βραάμ, ηλικίας 1 έτους, από αραβικό χέρι. Πού ήσασταν, κύριε Ζαν Κοέν, όταν δολοφονήθηκε ο Άφικ Ζαχάβι, ο Χάγιον, ηλικίας 3 ετών, από αραβικό χέρι. Πού ήσασταν, κύριε Ιακώβ Σιμπή, όταν ο Αριέλ Κιτσκάκ Ατίας δολοφονήθηκε από αραβικό χέρι, ηλικίας 3 χρονών. Πού ήσασταν, κύριε Ζαν Κοέν, όταν η Ντορίτ Μαστράτ Μπισνάν δολοφονήθηκε σε ηλικία 2 χρονών, από αραβικό χέρι. Πού ήσασταν, κύριε Ιακώβ Σιμπή, όταν ο Ιακώβ Αβραάμ Εγιάλ, ηλικίας 1 έτους, δολοφονήθηκε από αραβικό χέρι. Πού ήσασταν, κύριε Ζαν Κοέν, όταν ο Ριά Ιλάν, ηλικίας 1 έτους, δολοφονήθηκε από αραβικό χέρι. Πού ήσασταν, κύριε Ζαν Κοέν και Ιακώβ Σιμπή, όταν η Σαλέβε Ταχιά Πας, ηλικίας 1 έτους, δολοφονήθηκε από Αράβα σκοπευτή στο κεφάλι της ακριβώς, στην Χεβρώνα. Πού ήσασταν τότε? Θα μου πείτε, αυτό το Εβραιόπουλο ήταν θρησκευόμενων Εβραίων επίκων της Χεβρώνας. Ε? Πού ήσασταν, υποκριτικέ κόσμε? Πού ήσασταν όταν η Αντέλε Μπιτών, ηλικίας 4 ετών, πριν μόλις μερικούς μήνες δολοφονήθηκε από Άραβες, όταν τις φορτοποίησαμε πέτρα το κεφάλι? Πού ήσασταν όταν τα τρία νεαρά παιδιά μας δολοφονήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, το προηγούμενο καλοκαίρι? Πού ήσασταν? Πού ήσασταν? Πού ήσασταν όταν πριν ένα χρόνο περίπου το μωρό, το κοριτσάκι 3 μηνών, Χάγια Ζίσελ Μπράουν, δολοφονήθηκε όταν Άραβος τρομοκράτης την πάτησε με το αυτοκίνητό του, το οποίο το ρίξε επίτηδες επάνω στο καροτσάκι της? Πού ήσασταν τότε? Δεν ανοίξατε καν το στόμα σας. Υποκριτική παγκόσμια κοινή γνώμη. Υποκριτή Ζαν Κοέν. Υποκριτή Ιακώβ Σιμπή. Υποκριτές υποστηρικτές τους. Υποκριτική ακροαριστερά του Ισραήλ. Μειοψηφική ακροαριστερά του Ισραήλ. Πού ήσασταν? Πού ήσασταν? Επί χρόνια ανεβάζω όσο μπορώ όλες τις αραβικές τρομοκρατικές επιθέσεις που κάνουν Άραβες επάνω σε Εβραίους στη γη του Ισραήλ. Ούτε ένα σχόλιο δεν ακούσαμε από όλους αυτούς τους υποκριτές που σήμερα χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Ούτε ένα σχόλιο, ούτε μία θλίψη, ούτε ένα δάκρυ, τίποτα, ούτε μία κουβέντα, ούτε μία κουβέντα. Αλλά συνεχίζω. Ακριβώς αυτές τις ημέρες, Τετάρτη βράδυ,
πριν γίνουν όλα αυτά τα ευτράπελα. Δέκα μολότοφ έριξαν οι Άραβες προς αυτοκίνητα Εβραίων προς τον δρόμο του Κφάρα Τεϊμανί. Πέμπτη βράδυ, το ίδιο ακριβώς βράδυ που σκοτώθηκε το μωρό στον Ντούμα. Πριν όμως, Άραβες βεβήλωσαν ακόμα μια φορά το νεκροταφείο του όρους των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ. Παρασκευή 4 το πρωί. Τέσσερις μολότοφ πέφτουν πάλι προς αυτοκίνητα Εβραίων προς τον δρόμο του Κφάρ Τεϊμανίν. Παρασκευή 7 το βράδυ, Σαμπάτια. Στην εβραϊκή συνοικία του Μπετ Χανίνα γίνεται προσπάθεια πυρπόληση των εβραϊκών σπιτιών όταν ρίχνουν οι Άραβες δύο μολότοφ. Παρασκευή επίσης 11 το βράδυ. Στη εβραϊκή συνοικία μόνο Νατσί βρίχνονται από τους Άραβες μολότοφ προκειμένου να κάψουν εβραϊκά σπίτια. Στην εβραϊκή συνοικία του Σιλόαχ, πέτρες ρίχνονται στην κατά το Σάββατο στη συναγωγή και στα εβραϊκά σπίτια της συνοικίας. Βράδυ Σαββάτου, 12.30, πέφτουν οι μολότοφ προς τον δρόμο προς την Ήρου Νταβίδ, την πόλη του Νταβίδ, προς το Σιλόαχ, επάνω σε εβραϊκά αυτοκίνητα. Για όλα αυτά μιλήσατε καθόλου? Πού είναι η υποκριτική, η παγκόσμια κοινή γνώμη? Όταν ακριβώς αυτές τις ημέρες οι Άραβες προσπαθούν να κάψουν ξανά τον τάφο του Ιωσήφ στην Σιχέμ. Πού είναι η παγκόσμια κοινή γνώμη? Όταν οι Άραβες πυρπολούν δάσος πολύ κοντά στην Ιερουσαλήμ. Πού είναι ακριβώς η παγκόσμια κοινή γνώμη αυτές ακριβώς τις ημέρες? Πού είναι ο Ζαν Κοέν? Πού είναι ο Ιακώβ Σιμπή? Πού είναι η ακροαριστερή? Όλα αυτά τα λέμε για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει για το πόσο μεγάλη υποκρισία πρόκειται. Και φυσικά δεν είναι σωστό να σκοτώνουν Εβραίοι μεμονωμένα άλλους ανθρώπους, ακόμα και να νίκουν στον εχθρό. Γιατί κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνεται μεμονωμένα. Εμείς πιστεύουμε στην εβραϊκή εκδίκηση, που είναι η εκδίκηση του Κυρίου, όπως φαίνεται και μέσα από τη βίβλο, στην ιστορία των Μηδιανιτών. Αλλά αυτή η εβραϊκή εκδίκηση πρέπει να γίνεται οργανωμένα. Διαμέσου του κράτους του Ισραήλ. Διαμέσου του Ισραηλινού στρατού. Όχι μεμονωμένα. Αλλά αν έρχονται και μου λένε κατηγορείς αυτές τις επιθέσεις, όπου πόσα παιδιά Αράβων έχουν σκοτωθεί από Εβραίους. Το προηγούμενο καλοκαίρι σκοτώθηκε ένας 16χρονος Άραβας, που παρεμπιπτόντως τρεις μέρες πιο πριν γιόρταζε τη δολοφονία των τριών Εβραιοπούλων. Και τώρα ακόμα δεν έχουν βρεθεί ένοχοι, αλλά ήδη έχουν γράψει φιρμάνια κρόνιστερη ότι ένα μωρό ενός χρόνου δολοφονήθηκε, μωρό Αράβων δολοφονήθηκε από Εβραίους. Δύο παιδιά πάνω κάτω. Πόσα παιδιά έχουν σκοτωθεί από Άραβες, πόσα Εβραιόπουλα έχουν σκοτωθεί από Άραβες στο Ισραήλ? Εκατοντάδες. Μίλησε κανείς για αυτά? Όχι. Πόσα επίσης Αραβόπουλα έχουν σκοτωθεί από Άραβες στη Συρία, τώρα, τις ημέρες που μιλάμε, στο Ιράκ? Πόσα παιδιά Κούρδων έχουν σκοτωθεί από Άραβες και Ισλαμιστές? Μιλάει κανείς για αυτά? Φωνάζει κανείς για αυτά? Όχι. Έτσι λοιπόν, όταν με ρωτάνε καταδικάζεις αυτές τις επιθέσεις, λέω ναι, τις καταδικάζω, γιατί είναι μεμονωμένες επιθέσεις. Είναι επιθέσεις που κανονικά δίνουν όπλα στα χέρια των εχθρών και στα χέρια των προδοτών, που θέλουν να δαιμονοποιήσουν επίτηδες τους Εβραίους, τους θρησκευόμενους Εβραίους, τους Εβραίους πατριώτες, ακρίτες που ζουν στην Ιουδαία και Σαμαρία. Αλλά, αν με ρωτάνε αν θλίβομαι, εγώ τους λέω όχι, δεν θλίβομαι. Δεν θλίβομαι, γιατί πρώτα απ' όλα την θλίψη μου την κρατάω για τα δικά μας παιδιά. Τα δικά μας Εβραιόπουλα που δολοφονούνται καθημερινά και κανείς δεν μιλάει. Και δεν περιμένω κάτι καινούριο από την παγκόσμια υποκριτική κοινή γνώμη που είναι αντισημιτική, έτσι και αλλιώς στην πλειοψηφία της. Περιμένω όμως κάτι από τους αριστερούς αυτούς Εβραίους, τους ακροαριστερούς, οι οποίοι σήμερα σκίζουν τα ηματιά τους, αλλά δεν άνοιξαν ούτε καν το στοματάκι τους για τους Εβραίους που δολοφονούνται και τα παιδιά των Εβραίων που δολοφονούνται από Άραβες.
Και εκεί ακριβώς εγώ λέω, για αυτό και μόνο το λόγο, η καρδιά μου έχει γίνει σκληρή και τα δάκρυά μου τα κρατάω για το λαό μου. Τα κρατάω για τα παιδιά του λαού μου. Με τη βοήθεια του Θεού, η αλήθεια τελικά θα φανεί. Και με τη βοήθεια του Θεού, όσο και αν θέλουν κάποιοι να δαιμονοποιήσουν τον υγιή εβραϊκό λαό, τον πιστό στη θρησκεία των προγόνων του, τον αληθινά σιωνιστή που σέβεται το εβραϊκό κράτος, ως εβραϊκό κράτος, τελικά αυτός ο υγιής λαός, αυτός ο υγιής εβραϊκός λαός, που κάποιοι θέλουν να αποδεσμεύσουν από τον εβραϊσμό του, θα νικήσει. Με τη βοήθεια του Θεού, γρήγορα στις ημέρες μας.